Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή. Σε ομαλακίας πρέπαρο. Έχεις καινούργια ταυτότητα. Τσίψε βάζουν. Θεωρώ ότι είναι σχήμα διαβόλου. Με λογική είναι, καταλάβα. You know, I became and I became. Έχουμε να δω τα ονόματά τους. Τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη και την κυρία Σωτηρία Λαβή. Φτε και πώς το λέω. Αμφιφίτα κύριε. Αμφιφιτά λέει οι άνθρωποι μου. Είστε με τα καλά σας. Πώς είστε κύριε Βασίλη. Κάποιοι αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές. Εγκληματίτε ενάντια στη χώρα. Δεν θα γλιτώσετε. Θα σας βρούμε. Θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μήκανε μόλι λίγο. Μην είσαι κατεψοχονάκης. Δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες. Δράμα ρε. Δουλειά ρε. For fuck's sake. Leave me alone. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99. Νεφέλη Μέκ στο μικρόφωνο, Γιάννης Τόμιτς, οπερατέρ Σταντέξ πίσω από την κάμερα, γιατί αυτή τη βδομάδα ο Γιάννης ήρθε στην Αθήνα. Έρχεται κάθε δεύτερη τρίτη, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Εκλογικός πυρετούλης στους δέκτες μας, παιδιά. Είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές, λοιπόν. Ελπίζω να επιζήσατε από το κύμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Το νούμερο το άκουσες, Γιάννη, πως είχατε κάτι 125.000. Ναι, εντάξει. Ήταν τραγικό. Δηλαδή, η σταυροδοσία για να βγουν τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καιρό. Έτσι πάει συνήθως. Και γνωστούς. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να καταφέρατε να ψηφίσετε κάποιον που να άξιζε. Συνήθως το διακύβευμα στις τοπικές είναι ποιος θα καθαρίσει καλύτερα τα σκουπίδια και τους δρόμους. Γιατί από οικονομική διαχείριση και επενδύσεις δεν τα πάμε καλά και θα σας πω γιατί. Πάντως, να πω ότι για μένα αυτοδιοικητικές είναι πιο σημαντικές ίσως και από τις βουλευτικές, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με την εντοπιότητα. Πού είσαι. Ο Δήμος είναι εκεί που ζεις, ας πούμε. Και το τι έργα γίνονται σε αφορά πιο άμεσα από το τι γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ράντον τώρα λέω. Anyway, βγήκε, παιδιά, μία έρευνα από το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων μας. Και spoiler alert, δεν είναι καλή. Έδειξε λοιπόν τούτη η έρευνα ότι κανένας Δήμος δεν μπόρεσε να τηρήσει τον προϋπολογισμό του πάνω από το 80% και 7 στους 10 Δήμους δεν τήρησαν καν τον μισό προϋπολογισμό που είχαν δηλώσει. Και θα πείτε τώρα αυτά γιατί είναι σημαντικά, ψιλοχιαστήκαμε, και θα σας πω εγώ ότι η οικονομική διαχείριση μετράει την αποδοτικότητα των Δήμων, δηλαδή αν παράγεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Και τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού έρχεται από κρατικές ενισχύσεις, τότε, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για σπατάλη και κακοδιαχείριση κρατικού χρήματος, δηλαδή δικού μας χρήματος. Το κρατικό χρήμα εμείς το δίνουμε στο κράτος. Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Εμείς. Θέλω να σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο το 64% του προϋπολογισμού των Δήμων έρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις. Επομένως, στις επόμενες εκλογές, που θα πείτε πάλι, αχ, τι να ψηφίσω, πρέπει να δείτε τον δείκτη του Δήμου σας και να μετρήσετε αν είχε ουσιαστικά επιτυχία ο Δήμαρχος που επιλέξατε. Δηλαδή, σε 4 χρόνια από τώρα. Βέβαια, οι επόμενες εκλογές τώρα μου πεις είναι ευρωεκλογές, τις οποίες έχουμε άλλα ζητήματα να συζητήσουμε. Και Γιάννη, δεν ξέρω αν το άκουσες, αν το ακούσατε εσείς που ακούτε, αυτή τη στιγμή που πλένετε τα πιάτα σας, τρέχετε, περπατάτε, κάνετε βουλίτσες ή ξέρω εγώ, είστε στη δουλειά και ακούτε podcast, το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια, το best seller του πώς ακούτε αυτό το podcast είναι το πλένω πιάτα. Το δέχομαι. Τιμή. Λοιπόν, κάτι ακούστηκε για έναν πρώην υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που θέλει να κατέβει στις ευρωεκλογές. Όχι όμως με το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη, αλλά με τη Νέα τη Δημοκρατία. Δεν λέω ποιος είναι. Όποιος κατάλαβε για ποιον μιλάω, θέλω να μου στείλει μια μπλε καρδιά. Οι υπόλοιποι θέλω να μου στείλετε μια πράσινη καρδιά που δεν έχετε ιδέα για ποιον μιλάω. Αλλά έχουμε βέβαια ακόμα καιρό. Για την ώρα, καλή ψήφο τη δεύτερη Κυριακή για όποιον Δήμο πάει σε δεύτερο γύρο. Μένοντας στην επικράτεια, ωστόσο, πριν φύγουμε και πάμε στα διεθνή, το φαινόμενο Κασελάκη δεν έχει σταματημό. Και χαίρομαι γι' αυτό, διότι μου δίνει ένα content, προφανώς. Την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Στέφανος ο Κασελάκης έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο Σταύρο του Θεοδωράκη, στους πρωταγωνιστές. Στον οποίο έχω βρεθεί και εγώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
πριν 2 χρόνια. Το επεισόδιο ήταν Instagram. Να το δείτε. Γιατί κάναμε γύρισμα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εγώ είχα μόλις βγάλει το γύψο. Είμαστε με τον Γιάννη εκεί. Αθάνατες στιγμές. Και ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο. Είχα ανέβει στην θέση του Προέδρου του Δικαστηρίου. Γαμάει, παιδιά, αυτό το επεισόδιο. Θέλω να το δείτε και να μου πείτε τα τέτοια σας. Anyway, για βάλε λίγο, Γιάννη, επεισόδιο Σταύρο Θοδωράκη Κασελάκη να ακούσουμε. Ντάλια, εξήγησε τη. Θα φύγεις τώρα αμέσως με τον Αλέξη. Ο Αλέξης είναι Λέων. Θα σε πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί θα φύγεις για Λονδίνο. Μα δεν έχω διαβατήριο, ταυτότητα. Να ταξιδέψεις με το ιδιωτικό μου αεροπλάνο ως μέλος του πληρώματος. Το έχω κανονίσει. Στο αεροδρόμιο θα σε περιμένει κάποιος. Θα στα εξηγήσει και μέσα ο Αλέξης. Τι ζώδιες εσύ? Καρκίνος. Α, καλά, σε τότε θα στα πω εγώ. Ρε Γιάννη, λάθος σε βίντεο έβαλες. Βάλε σε παρακαλώ λίγο το Στέφανο. Είπε κανείς ότι με ένα αμερικάνικο τρόπο, το λέω πολύ γλυκά, προβάλλεις τα χαρίσματά σου. Τροτά σημεία δεν έχεις? Προφανώς. Ποια είναι? Ποιο είναι κάτι που προσπαθείς να ελέγξεις γιατί το θεωρείς τροτό σου σημείο? Είμαι κρυός. Δεν ξέρω από ζώδια. Με οροσκόπο. Μου έχω πει τροχό, νομίζω, δεν ξέρω. Παιδιά, βρήκα τι θα λέτε στη συνεντεύξη για δουλειά. Θα λέτε το ζώδιό σας και τον αστρολογικό σας χάρτη. Εάν πάτε για δουλειά σε πρωινάδικο στην τηλεόραση, πιστεύω νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Έχω άδικο. Είναι κρυός, παιδιά, ο Κασελάκης. Πολύ κρίμα έχω να πω. Εγώ τα πάω πολύ καλά με τους κρύους. Θεωρείται ζυγός και κρύος, θεωρείται ταιριάζουν πάρα πολύ. Τι άλλο σημαντικό όμως είπε σε αυτή τη συνέντευξη ο φίλτατος Στέφανος. Πίσω ότι το 2009 ψήφισε Πασόκ. Γιώργο Παπανδρέου δηλαδή. Σωστά. Τον ψήφισε γιατί ήταν και αυτό ένα. Θα το πω με την αρνητική έτσι, εκφορά. Ένα Αμερικανάκι. Α, το ήξερα. Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο. Κριτίκαρος ο Κασελάκης, λοιπόν. Παιδιά, δεν έχω κανένα θέμα με τους κριτικούς. Το θέμα μου είναι οι κριτίκαροι. Και τι εννοώ? Ο Κασελάκης είχε, έχει, θα έχει, δεν θα έχει ποτέ μια ευκαιρία με αφορμή την καταγωγή και το σεξουαλικό του προσανατολισμό να αποβάλει αυτά τα στερεότυπα από την κλειστή κοινωνία της Κρήτης. Σωστά, σωστά. Ωστόσο, αντί να αποδομήσει αυτό το στυλ των μάτσο και μπρουτάλ αντρών, ρε παιδί μου, που υπερχιλίζουν από σεξισμό και τοξική αρενοπότητα, αρενοτύποτα, και το μόνο πράγμα για το οποίο μιλάνε είναι εγκόμενές τους, λες και είναι σπορά μάξια, ξέρω εγώ. Ενώ έχει αυτή την ευκαιρία, αποφάσισε να το υπερτονίσει για να παίξει και αυτό στο παιχνίδι του αρσενικού που γαμάει και δέρνει. Αλλά εμείς θεωρώ ότι είναι πολύ ξεπερασμένο. Λες και όλοι οι κριτικοί πρέπει να είναι κριτίκαροι. Που δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ τους περισσότερους κριτικούς που ξέρω δεν είναι αυτό το στερεοτυπικό. Και ας ακούσουμε λίγο τις εύλογες επιθυμίες του. Σε ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργείς το οικοσύστημά σου. 2 άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ, ο Τάιλερ και εγώ, θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε 2 αγόρια. 2 αγόρια. 2 αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Τα έχετε βαφτίσει κιόλας. Τα κάνω. Πολύ καλά κάνει και επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά του. Υπήρχαν βέβαια και αντιδράσεις για την επιθυμία του να κάνει αγόρια, αρσενικά αγόρια, με την αιτιολογία ότι τι θα πει, τι θα πω στο κορίτσι. Θα μιλήσω εγώ στο κορίτσι για την περίοδο του, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα θα μπορούσα να κράξω. Λοιπόν, προφανώς όποιος έχει θέμα με τα γκέι ζευγάρια να επιθυμούν αγόρια, ενώ είναι cool όταν το λένε straight ζευγάρια, δεν είναι τίποτα παρά ομοφοβικός. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και το πρόβλημα δεν είναι εκεί, είναι αλλού. Για να δικαιολογήσω ο Στέφανος την επιθυμία του για αγόρια, είπε αυτό που σας είπα, ότι πώς να ξέρω εγώ πώς να μεγαλώσω ένα κορίτσι, αφού δεν ξέρω τι θα της πω για γυναική σεξουαλικότητα, για περίοδο, για την εφηβεία της και όλα όσα συνθέτουν τη μοναδικότητα της γυναικείας φύσης. Τέτοια επιχειρήματα τα χρησιμοποιούν όσοι θεωρούν ότι ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Και προφανώς και βρέθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης να πατήσει πάνω στα λόγια του Στέφανου και να διατρανώσει τον λόγο που ένα παιδί δεν μπορεί δίθεν να μεγαλώσει με 2 μπαμπάδες ή 2 μαμάδες. Και όπως σωστά έγραψε ο Άρης Αλεξανδρής, ο οποίος νομίζω ότι είναι σοφός, νομίζω ότι πρέπει να κατηχειρωθεί σαν Έλληνας φιλόσοφερ. It's close enough σε αυτά που λέει ο Αλεξανδρής κάθε φορά που γράφει.
Έγραψε λοιπόν ότι η αμετροέπεια ενός ανόητου δεξιού που παριστάνει τον αριστερό δίνει πάτημα σε έναν ομοφοβικό δεξιό που υποδίεται τον φιλελεύθερο να διατρανώσει τη συντηρητική μισανθρωπιά του ως πνεύμα λογικής. Και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω παραπάνω σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πάμε όμως λίγο στα διεθνή, γιατί αυτές τις μέρες και οι εικόνες που βλέπουμε και είδαμε και συνεχίσουμε να βλέπουμε μιλάω για αυτό που γίνεται τώρα στο Ισραήλ και γίνεται χαμός, 200 νεκροί και συνεχώς αυξάνονται. Έγινε τόσο γρήγορα και εγώ δεν περίμενα μια τέτοια οχυρωμένη χώρα σαν το Ισραήλ να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν αναφέρω τη Γερμανίδα τουρίστρια, ούτε καν είδα, μου το περιγράψαν, εγώ δεν μπορώ να δω τόσο σκληρές εικόνες. Λοιπόν, τι έγινε, επιθέσεις εξαπέλυσε η Χαμάς προς το Ισραήλ σε άμαχο πληθυσμό κιόλας. Γνωρίζω και θέλω να κάνω ένα disclaimer ότι η διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης είναι τόσο περίπλοκη που όχι μόνο ένα αλλά πολλά επεισόδια θα χρειάζονταν να τα αφιερώσουμε για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, ίσως να φωνάξουμε και ένα διεθνολόγο εδώ πέρα να μας πει. Ωστόσο θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις πρόσφατες αναταράξεις. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στη Γάζα, μια μικρή λωρίδα γης που συνορεύει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η οργάνωση αυτή χρηματοδοτείται κυρίως από το Ιράν και το Κατάρ. Εγώ θέλω να πω ότι έχω πάει και στο Ισραήλ, έχω περάσει και στην Παλαιστίνη. Τα μπήκα στην Παλαιστίνη, παιδιά. Φοβήθηκα πάρα πολύ, διότι είχε παντού πινακίδες που γράφανε. Εισέρχεστε σε minefield, πώς λέγεται, ναρκοπαίδιο, και εισέρχεστε με δικιά σας ευθύνη. Αν πάθετε κάτι, αν πατήσετε σε μια νάρκη και πεθάνετε. Ήτανε αυτά που βλέπετε στις ταινίες τύπου Βαγδάτη, κάτι, έτσι ακριβώς ήταν και η Παλαιστίνη. Και πάρα πολύ τρομακτικά. Εμείς πηγαίναμε σε ένα μοναστήρι ορθόδοξο που είναι μες στην Παλαιστίνη, το μόνο που κρατιέται όρθιο. Πολύ δύσκολα. Και πολύ τρομακτικά, μπορώ να πω. Εγώ δηλαδή τρόμαξα αρκετά πολύ. Τέλος πάντων, λίγες μέρες πριν τις επιθέσεις της Χαμάς, η ηγεσία της συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και κάνανε λόγο, μιλήσανε και για καταστροφή του Ισραήλ. Η ιδεολογία της Χαμάς χαρακτηρίζεται ως ισλαμοεθνικισμός με κύριο στόχο την καταστροφή του Ισραήλ. Και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτές των τρομοκρατών του ISIS, αν θυμάστε. Πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις έχει κάνει η ISIS. Τι έκανα λοιπόν το Σάββατο? Δεκάδες οπλισμένοι κατάφεραν, γιατί πραγματικά παιδιά του Ισραήλ είναι, έβλεπες μέσα, ας πούμε, και στο Τελαβίβ που πήγα εγώ και στην Ιερουσαλήμ, έβλεπες τον. Ο στρατός είναι στους δρόμους, κανονικά με Καλάσνικοφ, γυναίκες, άντρες, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Υπάρχει η παρουσία του στρατού είναι πάρα πολύ έντονη. Κατάφεραν λοιπόν και πέρασαν τις Χαμάς μέσα στο Ισραήλ τη στιγμή που πάνω από 2.000 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα προς το Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, όπως είπαμε, πλέον πάνω από 200 Ισραηλινοί και συνεχίζουν όσο εμείς γράφουμε αυτό το podcast. Οι οπλισμένοι της Χαμάς εισέβαλαν μέσα σε σπίτια πολιτών, τους εχμαλώτησαν και τους μετέφεραν στη Γάζα ως λάφυρα. Ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν τις απάνθρωπες επιθέσεις τους. Και δεν μιλάμε για Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά για άμαχο πληθυσμό. Έτσι, η Γερμανίδα πήγε σε ένα φεστιβάλ μουσικής εκεί πέρα. Ούτε Ισραηλινή ήταν, ούτε στρατιώτης, ούτε τίποτα. Ο ηγέτης της Χαμάς ανέφερε πως δεν είναι όμοιροι, είναι εχμάλωτοι πολέμου. Και ουσιαστικά τι βλέπουμε να κάνει? Να βαφτίζει τους αθώους πολίτες ως εχμαλώτους πολέμου. Ό,τι κάνει και η Ρωσία στον πόλεμο την Ουκρανία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο podcast με το που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία 1,5 χρόνο πριν. Πάντως βλέπω έναν τυχαίο συσχετισμό αυτών που βρίσκουν αυτές τις φρικαλαιότητες να είναι παράλληλα με τον άνθρωπο στην εισβολή της Ρωσίας. Δηλαδή όσοι υποστηρίζουν και λένε είμαστε με τον άνθρωπο και Πούτιν όλα καλά, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή με την Χαμάς. Κάτω ακριβώς είδα αφίσες που λέγανε με την Παλαιστίνη. Και αυτή τη στιγμή σκοτώνονται άμαχοι στο Ισραήλ. Για μένα αυτό είναι υποκρισία. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, οι οποίοι οι ίδιοι τους μιλάνε για υποκρισία, είναι ότι οι πλευρές που υποστηρίζουμε δεν αφορούν κράτη και έθνη, αλλά ιδέες.
δεν υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή δεν θέλουμε τη Ρωσία. Την υποστηρίζουμε επειδή ο λαός της θέλει να δημιουργήσει μια χώρα με δικαιώματα και ελευθερίες. Το Ισραήλ δεν το υποστηρίζουμε επειδή δεν μας αρέσουν οι Παλαιστίνοι. Το υποστηρίζουμε επειδή ο λαός του θέλει να χτίσει μια χώρα με ανεκτικότητα και δικαιώματα. Ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει τη χώρα σήμερα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ άλλωστε μέχρι πρόσφατα ήταν στο στόχαστρο των Ισραηλινών, των πολιτών του δηλαδή, και είχαν γίνει τεράστιες διαμαρτυρίες γιατί αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νετανιάχου είναι να μεθοδεύσει τη δικαιοσύνη στο Ισραήλ. Οι ιδέες της ελευθερίας δεν έχουν καμία σχέση με τη γη και τα σύνορα. Γνωμούλα μου, από ψάρα μου, έτσι. Για μένα και για πολλούς ανθρώπους μάλλον που ταυτίζονται ακούγοντας αυτά, είναι καθολικές και ανήκουν σε όλους. Ένας Ουκρανός, ένας Ρώσος, ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός μπορούν να πιστεύουν στις ίδιες ιδέες της ελευθερίας, γιατί για την ελευθερία μιλάμε πάντα, ή αντίστοιχα να πιστεύουν στις ίδιες ιδέες του αυταρχισμού και του εκάστοτε εθνικισμού. Όσοι στηρίζουν λοιπόν τις φρικαλαιότητες της Χαμάς σε άμαχο πληθυσμό, δεν είναι σε καμία περίπτωση με το πλευρό της ελευθερίας. Ίσα-ίσα στηρίζουν έμεσα τα καθεστώτα του Ιράν και της Ρωσίας, στα οποία προωθούν ανελεύθερες και αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης, διότι η Χαμάς από αυτούς χρηματοδοτείται. Αυτά είχα να πω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ακόμα δεν έχει ξεσπάσει «είμαστε με τον άνθρωπο» για αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί οι φρικαλαιότητες που γίνανε στο Ισραήλ είναι... δεν... Αλλά θα ξεσπάσει σε λίγο αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ το είπα αυτό που θέλω να πω. Και ήθελα να πάω σε ένα σημείο πριν τον αντρικό εγκέφαλο, θέμα που μου το προτείνανε τα παιδιά του Patreon, και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Ιωάννη, τον Στέλιο, τους δύο Γιώργους μου, την Σπύρη, τον Κωνσταντίνο, τον Στράτο και την Έλενα, τους Μπερμπάντιδες και Καραμπουζουκλίδες του Patreon, που το Patreon είπαμε ότι είναι μια μορφή, μια πλατφόρμα στην οποία στηρίζετε τον creator με ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε στα άλλα tiers. Έχουμε τον Μάγκα, τον Μπασά. Το Μάγκα και τον Μπασά μετά είναι... Τέσσερα είναι λακιά. Σας ευχαριστώ όλους. Και ήταν ένα θέμα, ας πούμε, έχουμε στο Discord μία συζήτηση που προτείνουν θέματα τα παιδιά. Και μου πρότειναν για την υπογεννητικότητα να πούμε κάτι γι' αυτό. Και θέλω λοιπόν να αναφερθώ στην έκθεση της Ελστάτ για την υπογεννητικότητα. Αφήνω το link για το Patreon. Όποιος θέλει εδώ πέρα να ρίξει τον οβολό του, βέβαια δεν παίρνουμε από αυτό που δεν έχει, ούκα λάβεις παρά του μη έχοντος. Είναι επειδή έχω ξεκινήσει ξανά το animation, παιδιά. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Ήταν τις καλύτερες σειρές που έχει βγάλει. Δηλαδή ο Φιδίας είναι αλλού ο τύπος. Είναι αυτός που έχει γράψει και το singles. Κλείνει παρένθεση. Είναι αλήθεια λοιπόν, παιδιά, ότι η Ελλάδα γερνάει. Το 2022 γεννήθηκαν λιγότερα από 80.000 παιδιά, ενώ οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Και θα αναρωτηθούμε όλοι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να πανικοβληθούμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε γυμνώστηκε στους δρόμους, θα έλεγε κανείς. Να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο των New York Times και θα σας μεταφέρω μία περίληψη. Για να εξηγήσουμε αυτή την τάση που παρατηρούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από a long time ago, όπως λέει και η ταινία με τον Ηρακλή. Αιώνες πριν. Στην αρχή. Είμαι γέλια, λοιπόν. Μέχρι το 1800. Θα κάνουμε εδώ μάθημα ιστορίας. Γράφε μία κόλλα χαρτί. Ο πληθυσμός της γης δεν ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο και μέσα σε 2 αιώνες, το 2000, ο πληθυσμός έφτασε τα 6 δισεκατομμύρια. Μία αντίστοιχη αύξηση έγινε μεταξύ του 1900 με το 2020, όπου ο πληθυσμός τετραπλασιάστηκε. Από τα 2 δις γίναμε 8 δις. Και οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2100 ο πληθυσμός θα φτάσει, παιδιά, τα 10 δις. Ωστόσο, βέβαια, μελέτες δείχνουν ότι αυτή θα είναι και η κορυφή του παγκόσμιου πληθυσμού, διότι και κάπου όπα θα πει αυτή η γη ισορρόπα.
Και όπως περάσαμε αυτή την έκρηξη των γεννήσεων σε λίγους αιώνες κιόλας, έτσι θα περάσουμε και στην έκρηξη μείωσης του πληθυσμού. Ποιος ήταν ο λόγος όμως που ο πληθυσμός αυξήθηκε? Προφανώς το οικονομικό μοντέλο που εφευρέθηκε το 17ο αιώνα, το φαντάζεστε όλοι, είχαμε την βιομηχανική επανάσταση, ανάπτυξη του καπιταλισμού. Τι έγινε με αυτό? Έφερε αυτό μια αύξηση στα εισοδήματα, στην τεχνολογία και κυρίως στην υγεία. Παλιά οι άνθρωποι πεθαίναν από ένα σφράγισμα που δεν είχαν να κάνουν. Δηλαδή, σάπιζε το δόντι και σάπιζε και υπόλοιπο, παιδί μου. Πέθαινε από τα δόντια, πεθαίνανε άνθρωποι στα 30. Στα 30 βλέπει του ανθρώπου, αν δει φωτογραφίε από προπαπούδες μας, στα 30 οι άνθρωποι φαινόντουσαν 70. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα, το έχεις παρατηρήσει αυτό, Γιάννη? Πραγματικά είχαν μια ταλέπα, γιατί οι άνθρωποι δουλεύαν και στα κοράφη. Κοράφη πάρει τη τσάπα και έρχεται και τσαπίζει. Λοιπόν, αυτή η ανάπτυξη στην υγεία έδωσε τη δυνατότητα οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν στα 30, στα 50, εντάξει, πριν το 90, αλλά να φτάνουν μέχρι τα 80, τα 90 και αν όχι, γιατί μέχρι τα 100. Και με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός αυξήθηκε ραγδαία σε λίγους μόλις αιώνες. Οι χώρες που πέρασαν αυτή την πρώτη αύξηση των γεννήσεων ήταν του δυτικού τύπου χώρες, Ευρώπη, Αμερική, κατάλαβες. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι χώρες που πέρασαν τη δική τους οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χώρες της Ασίας, έφτασαν ήδη στην ακμή του ποσοστού γεννήσεων και πλέον έχουν περάσει σε παρόμοια επίπεδα με του δυτικού κόσμου. Η επόμενη ύπαιρος που περιμένουμε να φτάσει στο πικ των γεννήσεων είναι η Αφρική. Θα περάσει την οικονομική της ανάπτυξη και τότε θα αρχίσει ο πληθυσμός να συρρυκνώνεται, όπως έγινε με όλους τους προηγούμενους. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η οικονομική ανάπτυξη είναι και η αιτία που το ποσοστό των γεννήσεων αρχίζει και μειώνεται. Και ο λόγος που οι νέες και οι νέοι δεν κάνουν παιδιά είναι επειδή δεν χρειάζεται πλέον να βασίσουν το μελλοντικό τους εισόδημα σε αυτά. Σε φτωχότερες οικογένειες, τα περισσότερα παιδιά σημαίνουν και περισσότερες πηγές εισοδήματος για την οικογένεια. Και αυτό τουλάχιστον σήμαιναν παλιά, έκανες παραπάνω παιδιά, είχες παραπάνω χέρια για το κοράφι. Τώρα δεν υπάρχει κοράφι. Ωστόσο, οι χώρες που μηδενίζουν τα ποσοστά ακραίας φτώχειας περνάνε σε μια φάση που τους ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής τους. Επομένως, αν είναι να κάνουν παιδιά, θα κάνουν ένα, άντε το πολύ μέχρι δύο, ώστε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να τα μεγαλώσουν καλύτερα. Επομένως, αλλάζει το μοντέλο ζωής αυτών των ανθρώπων. Μια γυναίκα δεν ανήκει πλέον στο σπίτι και στην κουζίνα της, όπως πιστεύουν πολλοί εκεί έξω. Έτσι. Προσπαθεί να ακολουθήσει μια επαγγελματική καριέρα και άρα το work-life balance δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλες οικογένειες. Και όλα αυτά τα δυσίωνα που κυκλοφορούν είναι επικώς μπούρδες, δεν υπάρχει καμία συνωμοσία για μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού ή για την ισλαμοποίηση του δυτικού κόσμου. Οι διακινητές τώρα τέτοιων θεωριών κορυδεύουν τους ακροατές τους και ευελπιστούν, θα έλεγε κανείς, όχι εγώ, κάποιος κοκοπροαίρετος, σε ψήφους ή σε πωλήσεις προϊόντων. Τυχαία, θα πω κυραλιφές. Τυχαία. Προφανώς η μείωση και η γύρωση του πληθυσμού έχει και συνέπειες που ακουμπάνε πολλές πτυχές της κοινωνίας μας. Δαπάνες για υγεία και συντάξεις ηλικιωμένους χρειάζεται να αυξηθούν χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία. Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις από κάπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και μέσα σε μια οικονομία με λιγότερα παιδιά σημαίνει και μικρότερο εργατικό δυναμικό για να στηρίξει αυτές τις δαπάνες. Άρα, για να κρατήσουν μια αξιοπρεπή ζωή για τους μελλοντικούς ηλικιωμένους, υπάρχουν τρεις τρόποι, θα έλεγε κανείς. Ο πρώτος είναι να αυξήσεις τη φορολογία σε εργαζομένους, δηλαδή μεγαλύτερες εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάτι τέτοιο όμως θα μειώσει τα δικά μου, τα δικά σας, όλων δηλαδή των νέων που δεν είναι ηλικιωμένοι, εισοδήματα εις βάρος των ηλικιωμένων. Εγώ, επομένως, είμαι αρνητική προς μια τέτοια λύση. Δεύτερος τρόπος για να λυθεί αυτό το ζήτημα είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και κατ' επέκταση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Η αύξηση της παραγωγικότητας αυξάνει και τα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι συντελεστές φορολογίες, οπότε είναι μια πολύ καλή λύση. Το πρόβλημα όμως με αυτό είναι ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν έρχεται κατά παραγγελία, πατάω ένα κουμπί και τι συμβαίνει η τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να τη διατάξουμε και να αυξηθεί σε μια μέρα, παίρνει χρόνο. Επειδή μου και σίγουρα αυτό, βλέποντας και χρόνες, δεν είναι μια γρήγορη λύση. Και τρίτη και λιγότερο δημοφιλής είναι να ανοίξουμε τα σύνορα και να υποδεχτούμε νέους μετανάστες. Η ζωή μεταναστών έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τις οικονομίες που έρχονται. Πέρα από τις νέες εισφορές που μπορούν να τσοντάρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, μετανάστευση φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα και παραγωγή νέων τεχνολογιών, διότι υπάρχει καινοτομία και διαφορετικότητα που φέρουν πάντα μετανάστες στην κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν οι πολέμοι της μετανάστευσης, οι οποίοι μιλάνε για δίθεν εκφυλισμό του έθνους. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που
ακούγονται στο πώς να λυθεί η υπογεννητικότητα, λαλαλαλα. Θα μπορούσα να κράξω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά θα το αφήσω για ένα άλλο podcast με μια καλεσμένη που έχω στο νου μου, που μιλάει απίστευτα για αυτό το ζήτημα, για το πόσο δεν βοηθάει το κράτος σε ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή με εξωσωματική, με σπερματέχυση, πως δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν μπορούν να το κάνουν λίγες οι γυναίκες. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό να βγαίνουν τώρα και κάτι από λούμπεν κόμματα της δεξιάς να λένε μειώνονται τα παιδιά, γίνεται, δεν βοηθάει το κράτος να γεννήσει γυναίκα όμως. Κατάλαβες, πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά για να κάνεις κατάψυξη οαρίων και να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία. It's not cheap, okay? Αυτά είχα να πω. Και ας περάσω σε κάτι πιο light. Είχα μια συζήτηση με τα γειτόνια μου. Έχω πει σε βίντεο, στο Q&A που κάναμε στο YouTube, ότι έχω δύο εξαιρετικούς γείτονες, τον Αχιλλέα και τον Γιώργο. Μας χωρίζει μια μεσοτυχία. Ο Γιάννης έχει γνωρίσει. Και είχα μια συζήτηση, παιδιά, προχθές νομίζω ήταν, μπορεί και να ήταν χθες, δεν θυμάμαι, με το ότι, ρε παιδί μου, έχεις εσύ σαν γυναίκα κάποια εσώρουχα, σεξι, okay. Μπορεί να είναι και στολή, ρε παιδί μου, να είσαι λαγουδάκι, να είσαι νοσοκόμα, ξέρεις αυτά. Και τους έλεγα ότι εγώ έχω, ρε παιδί μου, τη σετ, τα οποία... Είμαι γελία. Ούκο λίγες φορές, επειδή είναι και χρόνων αυτά του πολύ. Σε κάθε έναν λέω ότι είναι γι' αυτό. Και μου λέει ο Γιώργος, γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο, γιατί το κάνετε αυτά οι γυναίκες. Λέω, συγγνώμη, λέω, αυτό είναι ανέμακτο, είναι win-win situation. Και ο άλλος νομίζει ότι τα έχεις αγοράσει γι' αυτόν και νιώθει μοναδικός και γαμάτος και επιβίτορας, whatever. Και είσαι ένα σου μένουνε λεφτά στο πορτοφόλι σου με το να μην αγοράζεις κάθε φορά, ειδικά εσόργο για κάθε περίσταση. Και να σου πω για κάτι, στο σιρτάρι θα μένουν και θα τα φάει ο σκόρος, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή για μια φορά τα παίρνουμε. Μετά θα γεμίσει και το σιρτάρι με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και λίγο πρακτικοί, ρε παιδιά. Καταλαβαίνω τη μοναδικότητα του πράγματος. Αλλά πραγματικά δεν πληγώνεται κανένας από αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και είμαστε όλοι χαρούμενοι από αυτό. Μπορεί να μου πείτε ότι είμαι κλόουν, ότι σκοτώνω τις ψυχές των ανθρώπων και ιδιαίτερα τις ψυχές των ανδρών, αλλά εγώ βλέπω την πρακτικότητα του ζητήματος. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, πολλάκες με δύο λάμδα και γιώτα, για την κοσμοθεωρία μου σχετικά με τα γυναικεία εσώρουχα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ελισσόμαστε και δεν σκοτώνω και κανέναν. Και όποιος θέλει, αρσενικός, μπορεί κάλλιστα, αν θέλει να είναι νεκρικά σίγουρος ότι αυτό που φοράει η κοπέλα του δεν έχει χρησιμοποιηθεί για different purposes από διαφορετικούς αρσενικούς, θέλει να νιώθει τη μοναδικότητα, που το καταλαβαίνω, το κατανοώ, το κατανοώ, μπορεί να βάζει αυτός βαθιά το χέρι στην τσέπη και να παίρνει ένα ολοκένουριο συνολάκι ή μόνο πάνω, μόνο κάτω, ή δεν ξέρω εγώ, nipple covers, ό,τι θέλει, στο έτερο του ίμιση, και να είναι σίγουρος, μπορεί αν θέλει να το παίρνει, να το χρησιμοποιεί και μετά να το παίρνει αυτός, να το έχει στη δικιά του κατοχή. Εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι περίεργη. Θέλω τα κοριτσιά να μου πείτε ότι... να μου στείλετε μία κόκκινη καρδιά, αν και εσείς το κάνετε αυτό, ρε παιδί μου, έτσι, στη ζούλα. Δεν θα πω τώρα ονόματα ποιες το κάνουν, να σας τόσο έτσι. Αν το έχετε κάνει εσείς και το κάνετε, ή να μου στείλετε μία μαύρη καρδιά, αν διαφωνείτε και έχετε για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Οι άντρες τώρα τι να μου στείλετε, κατά πάσα πιθανότητα τα ψέματα σας. Λένε, τα έχω σε παιδώσει όλα. Και κάπου εδώ τελείωσα, παιδιά, αυτή την παράνοια. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, χωρίς το Γιάννη το Μητσοπερατέρ στα ντεξ, σε δύο εβδομάδες τώρα πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ που ακούτε, στηρίζετε όσο μπορείτε. Βάλτε του 5 αστέρια που τα ακούτε στο Google, Apple, μαμά μου. Και φυλάκια είπαμε. Είπαμε φυλάκια και φυλάκια. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.